Επιστρέφουμε στο ημερολόγιο. Καλεσμένη του ημερολογίου σήμερα, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα, κύριε Στήμα. Καλημέρα και στον Κρατέζο. Κανονικά, η σημερινή συνεδρία τη Βουλή θα έπρεπε να ήταν μια βαρετή τυπική διαδικασία. Δηλαδή, κυρώνεται μια διεθνή συνθήκη. Αυτά συνήθω γίνονται, κρατάνε τρία λεπτά, λένε όλοι ναι και φεύγουμε. Αλλά σήμερα θα γίνει μάχη. Καλά, τώρα είναι θλιβερό, κύριε Στήμα. Κανονικά δεν έπρεπε να είναι μια τυπική διαδικασία. Θα έπρεπε οι Έλληνες βουλευτές να συνειδητοποιήσουν σήμερα το μέγεθος της ιστορικότητας αυτής της συμφωνίας. Είναι μια συμφωνία την οποία η Ελλάδα επιζητούσε επί χρόνια, επί δεκαετίες. Ναι. Το θέλαμε και το περιμέναμε από το ΝΑΤΟ. Μας προέκυψε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ όταν ξαναμπήκαμε στο ΝΑΤΟ με αποτέλεσμα να μην έχουμε την κάλυψη την οποία θα θέλαμε. Παλεύαμε χρόνια να βρούμε μία συμμαχία η οποία να μας εγγυηθεί τη συμμετοχή της σε περίπτωση που απειληθεί η επικράτειά μας. Και επιτυγχάνεται αυτό για πρώτη φορά. Τουλάχιστον εγώ είμαι, όπως ξέρετε, δυστυχώς πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Ναι. Ήταν ένας στόχος τον οποίο κυνηγήσαμε όλοι. Κύριε Μπακογιάννη, είστε τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά που κάνετε, όσα χρόνια είμαι και εγώ στη δουλειά που κάνω εγώ. Άρα έχουμε εξίσου μακρές εμπειρίες. Ακριβώς. Το οποίο σημαίνει ότι ξέρουμε, και εγώ πιστεύω ότι το ξέρουν και όλοι οι Έλληνες που με ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι αυτή είναι μια επιτυχία, η οποία δεν είναι επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι επιτυχία εθνική. Αυτή η συμφωνία θα κρατήσει και μετά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μετά την επόμενη και μετά την μεσεπόμενη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο συμφωνίας με την μεγαλύτερη και πυρηνική, θα έλεγα, δύναμη της Ευρώπης. Ναι. Και τη μοναδική στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης. Ναι, τώρα πια που φύγαν οι Βρετανοί, δεν υπάρχει άλλη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη εκτός από την Γαλλία. Αυτό είναι σωστό. Δεν υπάρχει άλλη, και ταυτόχρονα, να το πω και αυτό. Αυτή η συμφωνία, ο δεύτερος στόχος, ο ελληνικός, ο οποίος είναι να υπάρξει ευρωστρατός, να υπάρξει δηλαδή η αυτονομία της Ευρώπης αμυντικά και στρατιωτικά, αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα πρόπλασμα για αυτή την ευρύτερη... Να σας ρωτήσω γι' αυτό, αλλά να μείνουμε λίγο στις αντιδράσεις. Σας λέει κάτι όλη αυτή η συζήτηση ότι, δεν λέω ας πούμε, ότι δεν πρέπει να στείλουμε 10 στρατιώτες στο Σαχέλ συμβολικά για να είναι αμοιβαία η συνεργασία με τους Γάλλους? Αυτό το βρίσκω μάλλον ανεφουσίας επιχείρημα. Αλλά το άλλο, ότι δεν μας καλύπτει πλήρως ότι οι περιοχές όπου ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα, όπως είναι η ΑΟΖ ή η Φαλοκρηπίδα, δεν αναφέρονται στη συμφωνία. Σας λέει κάτι αυτό? Μα τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ έχω να κάνω ένα απλό ερώτημα. Ξέρει κανένας να υπάρχει μια συμφωνία που ανακαλύψει τέτοια θέματα? Εννοείται να υπάρχει στον κόσμο. Ναι. Στον κόσμο, παγκοσμίως. Δεν υπάρχει. Πρώτον, διότι η Φαλοκρηπίδα είναι ένα θέμα το οποίο αμφισβητείται εκατέρωθεν. Άρα πρέπει να συμφωνήσουμε. Αυτή είναι και ο στόχος μας με τους Τούρκους. Κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε για ποια Φαλοκρηπίδα μιλάμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και δεύτερον, δεν υπάρχει δυνατότητα σε ένα κράτος να σου διασφαλίσει αυτού του είδους τα δικαιώματα. Θα ήταν ιδανικό? Ναι, θα ήταν ιδανικό. Είναι ρεαλιστικό? Κατά την άποψή μου δεν είναι. Και όταν μιλάμε πλέον, δηλαδή το να πάμε μαξιμαλιστικά και να θέλουμε τα πάντα και να καταψηφίζουμε με αυτή τη λογική, αυτό εμένα σας διαβεβαιώ ότι με ξεπερνάει. Ξεπερνάει την όποια καλοπροαίρετη κατανόηση θέλω να έχω για την αντιπολίτευση. Ναι. Διότι η αντιπολίτευση έχει πεδίο δόξης λαμπρών, εάν θέλει να κάνει αντιπολίτευση. Ναι, να κάνει αντιπολίτευση για ένα κάρο θέματα τα οποία απασχολούν τον ελληνικό λαό. Μάλιστα, να κάνει αντιπολίτευση την ώρα που σήμερα που μιλάμε οι Τούρκοι έχουν βγάλει 3 πλοία και εμποδίσανε στην ΑΟΣ της Κύπρου ένα σκάφος να κάνει περαιτέρω έρευνες. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται στην αντιπολίτευση που βρισκόμαστε. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Κατρούγκαλος ή ο κύριος Καλπαδάκης δεν ξέρει που βρισκόμαστε. Απλώς τυφλώνονται από ένα μικροκομματική λογική, η οποία σε τελική ανάλυση, αν μου επιτραπεί και η πρόβλεψη, θα τους ζημιώσει. Όχι μόνο δεν θα τους δώσει, θα τους ζημιώσει.
μιλώντας με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το μόνο που καταλαβαίνω, μόνο ότι κανείς δεν θα το πει έτσι ευθέως, ότι ο λόγος που θα, αν ψηφίσουν αρνητικά σήμερα, είναι ότι αισθάνονται ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, αισθάνονται ότι πρέπει να σηκώσουν τους τόνους με την κυβέρνηση, πρέπει να τη χαρακτηρίζουν επικίνδυνη. Άρα, αν η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη, πώς ψηφίζουμε μαζί με την κυβέρνηση το οτιδήποτε, ακόμη και το τι μέρα είναι και σήμερα. Εγώ που μίλησα χθες με ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει τι θέλεις να κάνουμε ρε, στην τώρα, πρέπει να κάνουμε δομική αντιπολίτευση, θα πάμε όχι σε όλα. Αλλά εσείς και εγώ που μιλάμε πολλά χρόνια, ξέρετε ότι εμένα παγίως η άποψή μου ήταν ότι το όχι σε όλα δεν φέρνει ψήφους. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος έχει πλέον μπει σε τελείως διαφορετικές λογικές. Ο κόσμος απαιτεί από τους πολιτικούς, κύριε Τσίμα, να είναι χρήσιμοι. Το όχι σε όλα δεν είσαι χρήσιμος. Ναι. Η συμμετοχή, η αυστηρή κριτική, η άρνηση, αν πραγματικά πιστεύεις ότι κάτι δεν είναι σωστό, αυτό καθιστά χρήσιμο και η δημοκρατία χρειάζεται μία ουσιαστική αντιπολίτευση. Και η κυβέρνηση αυτή χρειάζεται μία ουσιαστική αντιπολίτευση. Και θα μου επιτρέψετε να πω, θα ήταν πολύ καλύτερη η κυβέρνηση εάν δεν ήταν τόσο κακή η αντιπολίτευση. Και αυτό σωστό. Τώρα, μιλάμε για τις αντιδράσεις εσωτερικές. Να μιλήσουμε λίγο για τις αντιδράσεις της διεθνής. Από την Τουρκία έχουμε μερικά σημάδια, αυτά που αναφέρατε εσείς, αυτό που συμβαίνει στη θάλασσα. Έχουμε τις ανακοινώσεις, έχουμε αυτή την επιστολή στον ΟΗΕ που αμφισβητεί την κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, επειδή τα έχουμε εξοπλίσει, άρα έχουμε παραβιάσει, λένε, συνθήκες. Εκτιμάτε ότι θα έχουμε κλιμάκωση αυτών των αντιδράσεων? Δηλαδή, η Τουρκία, καθώς μπαίνει μάλιστα και σε μια προεκλογική χρονιά, ή και εκεί θα μυρίσουν εκλογές σε λίγο. Φοβάστε ότι θα μπορούσε να κλιμακώσει τις αντιδράσεις της επικίνδυνα? Φοβάμαι ότι θα μπορούσε να κλιμακώσει, ναι. Κοιτάξτε, η ανάγνωση την οποία έκανε η Τουρκία είναι η ακριβώς αντίθετη από αυτή την οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάγνωση της Τουρκίας είναι ότι αυτή η συμφωνία αλλάζει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι μια ανάλυση, και επειδή οι Τούρκοι αναλυτές δεν είναι παιδάκια, είναι άνθρωποι οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά πάρα πολύ καλά, και δημοσίως, τηλεοπτικός θέλω να πω, αλλά και γραπτός, έχουν πει πόσο μεγάλη σημασία είναι αυτή η συμφωνία. Πόσο μεγάλη σημασία και για τη συμφωνία του αμυντικού δόγματος, αλλά και η αγορά βεβαίως των Μπελχάρας και τι σημαίνει αυτό σε στρατιωτικό επίπεδο. Άρα, σας λέω, είναι ευθέως η αντίθετη ανάλυση από αυτή την οποία έκανε το κόμμα της Σωματικής Αντιπολίτευσης. Ναι, σωστό είναι αυτό. Επί της ουσίας, λοιπόν, τώρα, αυτό προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη νευρικότητα. Προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη νευρικότητα, διότι οι Τούρκοι ξέρουν ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα επιθετικό δόγμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να στηριχθεί στο διεθνές δίκαιο. Και το ξέρουν καλά αυτό. Και ξέρουν πολύ καλά, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, έβλεπε έναν Τούρκο αναλυτή, ο οποίος έλεγε ότι εδώ έτσι όπως πάμε, η Ελλάδα έχει καλύτερες σχέσεις με την Αμερική από εμάς, δεν καταφέραμε στη Ρωσία να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, και βεβαίως εσείς και εγώ ξέρουμε ότι λόγω Συρίας είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια σοβαρή ουσιαστική συμφωνία με τη Ρωσία, και η Ευρώπη έχουμε να κάνουμε με δύο κράτη-μέλη της Ευρώπης. Άρα για τους Τούρκους είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση αυτή την οποία έχουν να λύσουν, και φοβούμαι ότι θα προβούν σε κάποιο είδους σπασμωδικές ενέργειες, τις οποίες βεβαίως θα σκεφτούν πολλές φορές, δεν θα τις κάνουν εύκολα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε μορφής σπασμωδική ενέργεια. Υπάρχει αυτή η θεωρία, ανάλυση που λέει ότι αν υπάρχει ένας κίνδυνος, υπάρχει τώρα, δηλαδή στο εγγύς μέλλον. Πρώτον, γιατί οι πολιτικές ανάγκες στο εσωτερικό της Τουρκίας μπορεί να το υπαγορεύσουν. Δεύτερον, γιατί τα όπλα δεν έχουν έρθει ακόμη. Άρα τώρα θα υπήρχε μια ευκαιρία. Ναι, εκεί η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω πόσο ευκαιρία το βλέπουν οι Τούρκοι αυτό, διότι ξέρουν από την άλλη μεριά ότι η συμφωνία υπάρχει και τα όπλα αυτά υπάρχουν στη Γαλλία. Εδώ μία βόλτα έκανε πέρσι, αν θυμάστε, το γαλλικό αεροπλανοφόρο. Ναι, ακριβώς. Και χωρίς καμία συμφωνία δημιούργησε τις συνθήκες για να μην προχωρήσουν οι Τούρκοι σε άλλου είδους κινήσεις. Αυτή η συμφωνία σε τελική ανάλυση έχει το στόχο να μην χρειαστεί ποτέ να την υλοποιήσουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτή η συμφωνία έχει ακριβώς το στόχο της ανατροπής.
Ναι. Λογικό. Τώρα, να σας φέρω λίγο και. Αποτροπής, με συγχωρείτε. Αποτροπής, ναι, ακριβώς. Έχετε δίκιο. Ναι, έτσι, 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 έτσι είναι. Ναι, όντως, οι αμυντικές συμφωνίες. Ένας φίλος μου είχε στείλει ένα μήνυμα ότι οι αμυντικές συμφωνίες, αν δεν λειτουργήσουν αποτρεπτικά, καμιά φορά δεν λειτουργούν στην πράξη. Και μου θύμισε ότι το 1914, που είχαμε μια αμυντική αντίστοιχη συμφωνία με τη Σερβία και η Σερβία δέχτηκε επίθεση από τους Αυστριακούς. Η Ελλάδα δεν είπε, δεν μπορώ να τηρήσω τη συμφωνία μας, δεν στέλνω στρατό. Άρα, ό,τι αξίζει η συμφωνία, το αξίζει πριν χρειαστεί να την εφαρμόσουμε, όχι μετά. Τώρα, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση και για τα εσωτερικά σας. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση από χτες και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η διαγραφή του κυρίου Μπογδάνου δεν νομίζω από μόνη της ότι έχει κανένα ενδιαφέρον. Οι αντιδράσεις στη διαγραφή έχουν ενδιαφέρον. Ας πούμε, και ξαναλέω, για να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Είπε κάτι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που ερμηνεύτηκε ως μπηχτή για τον κύριο Νίκο Δένδια. Απάντησε. Έλατε ο κύριος Νίκος Δένδιας. Κύριε Πρέτσιμα, για ανθρώπους οι οποίοι, αν μη τι άλλο, φαντάζομαι ότι ακόμα και οι πιο κακόπιστοι θα δεχθούν ότι η εμπειρία από τα εσωκομματικά θέματα της Νέας Δημοκρατίας έχω, δόξα τω Θεώ, μεγάλη. Ναι. Όταν, πάρα πολύ μεγάλη. Όταν υπάρχει εσωκομματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται. Μην κουράζεστε. Εσωκομματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία αυτή η παράταξη με το εύρος της. Έχοντας μέσα πράγματι και διαφορετικές τάσεις, γιατί αυτή είναι και η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχουν, καλύπτει όλο το εύρος από τη δεξιά μέχρι το κέντρο. Αυτή η παράταξη έχει έναν αξιακό κώδικα. Ο αξιακός κώδικας της είναι ίσως πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν αυτές οι αξίες παραβιάζονται, τότε έχουμε πρόβλημα. Εννοείται ότι τις παραβίασε ο κύριος Μπογδάνος. Ναι, βεβαίως τις παραβίασε ο κ. Μπογδάνος. Τις παραβίασε όταν δημοσίευσε τα ονόματα των νηπίων, σαφώς, και τις παραβίασε και με μια εμφυλιοπολεμική ρητορική που ανήκει στο χθες. Φανταστείτε τώρα ότι εμείς μιλάμε για θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας και το συζητάμε δηλαδή σήμερα για θέματα τα οποία θα απασχολήσουν το αύριο, και αυτό είναι ο κεντρικός στόχος αυτής της κυβέρνησης, και έρχονται τώρα άνθρωποι οι οποίοι μιλούν με λογικές και επιχειρήματα τα οποία ανήκουν οριστικώς στο παρελθόν. Και αν είναι να είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, είμαστε περήφανοι, κύριε Τσίμα, τη μαθαίνουμε, τη ξέρουμε, αλλά είμαστε περήφανοι για τα καλά και διαγράφουμε τις μελανές στιγμές. Και ο εμφύλιος ήταν μια μελανή στιγμή, βγάλαμε τα συμπεράσματά μας, ξέρουμε τι έγινε, ξέρουμε τη μάχη που δόθηκε για τη δημοκρατία και από εκεί και πέρα το αφήνουμε πίσω μας. Μάλιστα. Κανενός είδους διχασμός δεν μπορεί να είναι στόχος για τον οποιοδήποτε σε αυτή τη χώρα για να κερδίσει μικροκομματικά ωφέλη. Αυτή ήταν και η βασική μας κατηγορία εναντί του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ότι προσπάθησε με διχαστικές λογικές να επιβληθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.